εδώ μια προθυμένη παλιά για τον Μαρογενίδη. Είναι μόνος του αυτός, πασάρει στον Ίβιτς και 1-0 Ολυμπιακός μπροστά στο σκορ με το 19ο γκολ του Ήλια Ίβιτς στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε εδώ ξανά την φάση. Ο Μαρογενίδης έρθει από πίσω και πασάρει στον Ίβιτς με το αριστερό αυτός πάνω στην κίνηση. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κελ Πέκη. Δεύτερος επιθετικός για την ομάδα της Καλαμάτας. Πρώτος επιθετικός της, ο Σουάρης, συλλαμβάνεται σε τέσσερα offside στη φάση αυτή. Αυτή είναι η αλλαγή ως προς την τακτική, την οποία ως έκπληξη ο Τενές. Ενώ βλέπετε εδώ ξανά το offside του Βραζιλιάνου. Μάρκος τελικά, πολύ καλό το χτύπημα. Out! Καλή στιγμή για την Καλαμάτα. Στο 14ο λεπτό από το shoot foul του Δημήτρη Μάρκου. Μένει όρθιος ο Αλβέρτης από το μαρκάρισμα του Καραπιάλη. Για τον Σοάρες. Στην αντεπίθεση Καλαμάτα, καλή στιγμή για τους γηπεδούχους με τον Αλβέρτη. Ο Τοχούρογλου θα σώσει δυο φορές και το σούτ του Αλβέρτη αλλά και το σούτ του Σοάρες. Ο Ίβιτς βγαίνει πίσω από τον Μικέ. Πασάρει και στον Πασαλή. Πολύ καλό σούτ, εντυπωσιακό γκολ. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 με αυτό το εκπληκτικό γκολ του Πέτρου Πασαλή. Κοιτάξτε εδώ ξανά την φάση από την παλιά του Ήλια Ίβιτς, το κοντρόλ του Πασαλή. Από πολύ πλάγια θέση και αραυνοβολεί τον Κελπέκη. Φάουλ για τον Ολυμπιακό με τον Καραπιάλη. Νταμπίζα στην κεφαλιά, γκολ. Ο Νταμπίζας που συνδυάζει την τελευταία του εμφάνιση με την Ερυθρόλευκη Φανέλα με ένα γκολ και δίνει ένα θριαμβευτικό στους Ερυθρόλευκους προβάδισμα. 3-0 στο 12ο λεπτό της επανάληψης, 57ο του αγώνα. Με την κεφαλιά του Νίκου Νταμπίζα που είδατε λίγο νωρίτερα. Καραπιάλης πάλι για τον Νταμπίζα. Νέα κεφαλιά, νέο γκολ. 0-4. Ένα ακόμα γκολ αυτή τη φορά από το φάουλ του Καραπιάλη και την κεφαλιά του Αλέκου Αλεξανδρή. Το 4-0 για τους Ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός κάνει 4 τα γκολ που τον χωρίζουν από την Καλαμάτα με αυτό το γκολ του Αλέκου Αλεξανδρή.